Η πλάτη θα ξεκινήσει επίσημα τη λειτουργία της την 1η Ιουνίου. Μέχρι από τώρα, μέχρι την 1η Ιουνίου, η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους τους λεόμενους και τους καλώ να την επισκεφτούν σε αυτή την περίοδο, ούτως ώστε να την απολαύσουν, διότι έχουν γίνει αρκετές εργασίες, σοβαρές εργασίες, να τις δουν και να μας πούν και τη γνώμη τους. Θέλετε να μας πείτε τι εργασίες έγιναν? Τη φετινή περίοδο έγιναν εργασίες οι οποίες είχαν να γίνουν πολλά χρόνια. Εργασίες οι οποίες είναι αντάξεις του έργου, της ολοκλήρωσης του έργου που θα παραδοθεί από ό,τι γνωρίζω στη Δημοτική Αρχή από τον Ανάδοχο προς το τέλος του μήνα, που αφορά την αναβάθμιση του πεζόδρομου, δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομου. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν κάναμε σοβαρές και δαπανηρές εργασίες. Βάψαμε τα ποδητήρια, κάγκελα, περιφράξεις, εφοδιαστήκαμε, προμηθευτήκαμε με ξαπλώστρες και καπέλα και ομπρέλες και ομπρέλες καινούργιες. Συμπληρώσαμε και αναβαθμίσαμε, και τις υπόλοιπες. Κλαδέψαμε τα δέντρα, κόψαμε δέντρα, μιλάμε ότι έγινε ριζική, όταν λέμε ριζική, μεγάλη και σοβαρή εργασία σε όλη την πλάτη. Το κόστος των εργασιών ποιο ήταν? Αυτό το κόστος των εργασιών δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί και δεν μπορώ να σας αναφέρω τώρα, αλλά ήταν ένα σοβαρό ποσό το οποίο θα δαπανίσει η ΑΔΕΛ και υπήρχε βέβαια και η βοήθεια από τη Δημοτική Αρχή και την ευχαριστούμε σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο. Τι άλλες παροχές θα έχουν οι Λιόμενοι? Οι Λιόμενοι καταρχήν θα έχουν την ευχέρεια να απολαύσουν αυτό το πανέμορφο τόπο, ειδικά τώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, με την αναβάθμιση του πεζόδρομου, του χώρου έξω, το οποίο είναι ένα στολίδι του νησιού, είναι ένα στολίδι της Μυτιλίνης. Θα αναβαθμίσει την περιοχή. Έχουν ακόμα να απολαύσουν ένα ωραίο αναψυκτήριο το οποίο λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Προσφέρει από καφέ, ποτό, φαγητό, οτιδήποτε. Υπάρχει μέσα γήπεδο βόλεϊ, γήπεδο ποδοσφαίρου. Θα φτιαχτεί χώρος για ρακέτες, χώρος για παιδιά. Θεωρώ ότι είναι και πολλά άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Θα διαθέτει ναυαγοσώστη και γαλακτοκομείο? Κοίτα, ναυαγοσώστη περιμένουμε, είναι υποχρέωση του Δήμου. Πιστεύω ότι μέχρι 1η Ιουνίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, θα ξεκινήσει και ο ναυαγοσώστης. Ακόμη διαθέτει και γαλάζιες? Και γαλάζιες σημεία, φυσικά. Φυσικά και κάθε χρόνο τη διαθέτει και φέτος συνεχίζει να διαθέτει γαλάζια σημαία. Ξέρουμε πόσο θα είναι και είναι η είσοδος? Βέβαιος. Η είσοδος κατά τη φετινή σεζόν θα είναι καταρχήν γενική είσοδος 2 ευρώ. Εδώ για τους Μυτιλινιούς προσφέρεται η κάρτα, η μηνιαία κάρτα, όπου είναι 25 ευρώ, που σημαίνει 0,80 λεπτά περίπου την είσοδο. Η εβδομαδιαία κάρτα με 8 ευρώ. Υπάρχουν επίσης τιμές για δωρεάν αμία με συνοδό, για φοιτητικά, για μαθητικά και διάφορα. Σε αυτή τα επίπεδα κινούμαστε. Τα υπόλοιπα, στα περσινά δηλαδή, επίπεδα είναι η τιμή εισόδου. Και τέλος, θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι ώρες λειτουργεί? Η πλάση θα λειτουργεί από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ. Ώρες λειτουργίας και από τώρα μέχρι και καθ' όλη τη θερινή περίοδο. Είναι ένα ωράριο το οποίο θα εφαρμόζεται, πιθανόν να είναι και να υπάρχουν και κάποιες συναυλίες να προγραμματίσουμε, είναι στη σκέψη μας. Πιστεύω ότι έχουμε τις προθέσεις και έχουμε και τη διάθεση να καλυτερεύσουμε αυτόν τον τόπο με διάφορες μουσικές και παραστάσεις.